ένα βραβείο για ένα φανταστικό γκολ. Τι σημαίνει για τον ίδιο όταν πετυχαίνει τέτοια τέρματα και αν πιστεύει ότι φέτος θα αυξηθεί η συχνότητα με την οποία σκοράρει. I'm very happy for this. First for when I score I for PAOK and after for me. And in the future, in the next game, I will try again to score. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το βραβείο. Είμαι πολύ χαρούμενος να το σκοράρω τόσο για μένα προσωπικά όσο και για την ομάδα εννοείται. Και θέλω να πιστεύω ότι είμαι χαρούμενος για αυτό το βραβείο και θα πετύχω κι άλλο στο μέλλον. Ο ΠΑΟΚ παίζει τώρα στη Λάρισα. Τρία συνεχόμενα παιχνίδια νίκες έχει. Δύο στο πρωτάθλημα και ένα στο κύπελο. Στόχος τώρα στο αυριανό παιχνίδι. Yes, of course, tomorrow is a very difficult game for us because Larissa have now changed coach and I think that Larissa be stronger and give 100% against PAOK for sure. Ναι, νομίζω ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για μας, γιατί η Λάρισα είναι μια ομάδα που άλλαξε προπονητή πριν από λίγες μέρες και θα δώσει ό,τι έχει στον αγωνιστικό χώρο, οπότε για μας ναι, θα είναι δύσκολο. Πού θα κρυθεί το παιχνίδι, πιστεύει? What do you believe the game is going to be judged? What do we need to do in order to win? We need to give 100%, fight for every ball, show character, play like previous game, and I think that we win. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, πρέπει να δώσουμε το 100% των δυνατοτήτων μας, να το δείξουμε στο γήπεδο, να δείξουμε το χαρακτήρα που είχαμε στα προηγούμενα παιχνίδια και αν το κάνουμε αυτό, πιστεύω ότι θα κερδίσουμε. Ο ίδιος μοιάζει πιο απελευθερωμένος στα τελευταία παιχνίδια και συνεργασία του με τον Μαουρίτσιο. Πώς αισθάνεται και τι συζητάει με τον προπονητή του γι' αυτό? He's very, very good player, fantastic. He have a lot of experience and with him is easy to play. He know to play. He's fantastic player. Είναι ένας φανταστικός ποδοσφαιριστής ο Μαουρίτσιο, είναι πολύ έμπειρος, έχει πολλή ποιότητα και δίπλα του είναι εύκολο να παίζεις γιατί ξέρει τι να κάνει στον αγωνιστικό χώρο, γιατί όπως σας είπα είναι ένας φανταστικός ποδοσφαιριστής. Πέρυσι στη Λάρισα ο ΠΑΟΚ ίσως έχει κάνει το καλύτερο παιχνίδι από πλευράς κατοχής μπάλας, ρυθμού, επιβλητικότητας. Πότε πιστεύει ότι θα βγάλει ο ΠΑΟΚ με τα καινούργια, με τους καινούργιους παίκτες που ήρθαν, θα βγάλει το 100% και αν θεωρεί ότι η ποιότητα της φετινής ομάδας είναι πολύ πάνω από την περσινή? Yes, I remember this game. We play very well. We win 2-0. I hope that we play like previous game there, and I think that we win tomorrow because we have good team, very quality team this year, and we will give everything for win. Ναι, το θυμάμαι το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είχαμε κερδίσει 2-0 και όντως είχαμε πιάσει πολύ καλή απόδοση. Ελπίζω και στο αυριανό παιχνίδι να έχουμε μια τέτοια απόδοση και καλύτερη από τα προηγούμενα παιχνίδια και θεωρώ ότι θα καταφέρουμε να είμαστε εμείς αυτοί που θα βγουν νικητές από το γήπεδο, διότι είναι γεγονός ότι φέτος έχουμε μια πολύ καλή και πολύ ποιοτική ομάδα.